ένα ακόμα τροχαίο, αυτή τη φορά στην επαρχιακή οδό Αγίας Χανίων, με δύο 18χρονους να εγκλωβίζονται στα συντρίμια του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν, σοκάρει την κοινωνία της Κρήτης που δεν έχει ακόμα συνέλθει από το πολύ νεκρό δυστύχημα στον ΒΟΑΚ τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου. Οι δύο νέοι επέστρεφαν από Κρητικό Γλέντι. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι, ξέφυγε της πορείας του, ξύλωσε σειρμά την υπερίφραξη και κατέληξε σε χαντάκι. Μετρούμε 40 νεκρούς. Δεν βάζουμε μυαλό, επιτέλους. Παιδεία, δεν φταίνε τα πανηγύρια, φταίει ο καθένας. Μην πίνετε, βρε παιδιά, είναι δυνατόν να θρηνούμε τόσα νέα παιδιά? Ευτυχώς τα συγκεκριμένα δεν πάθανε κάτι σοβαρό από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά έλεος πια. Ήρθε από την Αγία, από τη Χοροσπερίδα, από εκεί που κάνανε, μάλλον είχαν πιει τα παιδιά, δεν ξέρω. Ευτυχώς που δεν χτυπήσανε πολύ έτσι. Με ελαφρά τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις τους, οι 18χρονοι απεγκλωβίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων που έσπευσε στο σημείο με 4 οχήματα. Στο Γενικό Νοσοκομείο, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Πίνουνε πολύ μικροί. Πίνουνε πάρα πολύ. Πίνουνε, φεύγουν μετά τα πανηγύρια και όπου βγει μετά. Στο μεταξύ, μάχη για τη ζωή της δίνει για 10ο 24ωρο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων 22χρονη χανιώτισσα που επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο που έχασαν τη ζωή τους τα τρία αγόρια. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, που εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της, βρίσκεται σε στάδιο αφύπνισης. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που ανετράπη σήμερα τα ξημερώματα το γιο ταχύ με τους δύο νέους, στην επαρχιακή οδό Αλικιανού Βατολάκου έχασε τη ζωή του την περασμένη Παρασκευή μετά από πρόσκρουση της μοτοσυκλέτας του σε κολόνα της ΔΕΗ, ένας 33χρονος. Όχι ποτά. Το ποτό τα κάνει όλα αυτά, το ποτό. Δυστυχώς, πόσοι νέοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Αλέξανδρος, Νίκος, Κοβαρής! Την ίδια ώρα η κοινωνία των Χανίων θρηνεί τα τρία αγόρια ηλικίας 15, 19 και 20 ετών που έχασαν τη ζωή τους στο πολύ νεκρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας του Γαλατά, απαιτώντας λύση εδώ και τώρα για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Όχι άλλο αίμα! Κοπέλια πεθαμένα! Προσπαθούμε να ασκήσουμε μια πίεση στην κεντρική εξουσία, να δούμε άμεσα αποτελέσματα προστασίας σε αυτό που λέγεται Εθνική Οδό. Και όχι επαρχιακός δρόμος. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με ασφάλεια από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη και αυτό έχει να κάνει με μια πολιτική που δεν στηρίζει την Κρήτη. Με τον αριθμό των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα να έχει φτάσει τους 40, τα στοιχεία για τις τροχονομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα ενισχύουν τον προβληματισμό. Συνολικά ελέγχθηκαν 9.428 οχήματα και βεβαιώθηκαν 3.301 παραβάσεις, από τις οποίες 403 για υπερβολική ταχύτητα, 268 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 168 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 106 για οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, 55 για χρήση κινητού τηλεφώνου. Πίνουνε, δεν προσέχουνε, τρέχουνε. Εμείς, επαγγελματίες οδηγοί που είμαστε στον δρόμο, τα βλέπουμε καθημερινά αυτά.